Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορούμε να διαχειριστούμε διάφορα επαγγελματικά και προσωπικά θέματα πιο εύκολα? Ή δεν είναι υπέροχο όταν μπορείς να αντιθασεύσεις τη φοβία σου και να μην σε πνίγουν άλλο τα δυσάρεστα συναισθήματα? Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Κόσμος Συνείδησης. Για όσους βλέπουν πρώτη φορά, είμαι η Νεκταρία Κωνσταντινίδου και κάθε εβδομάδα ανεβάζω ένα βιντεάκι με ξεχωριστό θέμα κάθε φορά. Σήμερα σας χαιρετώ από το Βόλο. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό, NLP στα αγγλικά, δηλαδή Neuro Linguistic Programming. Έχω μαζί μου τον Δημήτρη Τσουκνιδή, ο οποίος ειδικεύεται στη μέθοδο NLP. Καλησπέρα, Νεκταρία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή που ήρθες εδώ σε μένα, που έκανες τόσο μεγάλη απόσταση για να έρθεις. Οπότε σίγουρα θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να είναι πολύ ενδιαφέρον το επεισόδιο που δημιουργούμε μαζί και να μπορέσουν οι άνθρωποι που θα μας ακούσουν να καταλάβουν κάποια πράγματα για το πώς μπορούν να βοηθούν και τι είναι αυτό το πράγμα που ονομάζεται νευρογλωσσικός προγραμματισμός. Τι είναι ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός, NLP, και γιατί είναι τόσο σημαντικός? Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός, θέλω να πω ότι δημιουργήθηκε από δύο ευφύς ανθρώπους, δύο ευφύς επιστήμονες, τον Ρίτσαρντ Μπάντλερ και τον Τζον Γκρίντερ, οι οποίοι άνθρωποι ουσιαστικά τι έκαναν, με απλά λόγια θα το πω για να είμαστε σύντομοι. Μοντελοποίησαν μεγάλες διάνοιες από τον χώρο της ψυχοθεραπείας. Μοντελοποίησαν την Βιρτζίνια Σατίρ, που οποιοδήποτε από τους ανθρώπους που μας βλέπουν μπορεί να κάνει μια έρευνα στο διαδίκτυο και να δει την εκπληκτική εργασία που είχε κάνει στον χώρο της οικογενειακής θεραπείας η Σατίρ, και φυσικά τον Μίλτον Έριξον, ο οποίος είναι ο πατέρας της σύγχρονης υπνοθεραπείας. Ο Μπάντλερ και ο Γκρίντερ είδαν με ποιους τρόπους δουλεύει η Σατίρ και ο Έριξον, και άλλοι βέβαια, απλώς αναφέρομαι σε αυτούς δύο. Δίνουν σε εμάς αυτούς τους τρόπους με εύληπτο και απλό κόνσεπτ. Οπότε τα έχουν σαν βάση. Οπότε ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός έχει μεγάλη αξία, επειδή έχει πατήσει ουσιαστικά και έχει δανειστεί πράγματα από τεράστιες προσωπικότητες στον χώρο της ψυχοθεραπείας. Είναι μια συστάδα τεχνικών μεθόδων και τρόπων σκέψης και λειτουργίας του εγκεφάλου, όπου χρησιμοποιώντας την κατάλληλη στιγμή την κατάλληλη λέξη, μπορείς να αλλάξεις συμπεριφορικά το μοτίβο του ανθρώπου που έχεις απέναντί σου. Ακούγεται απλό και είναι απλό, αλλά στην πραγματικότητα από πίσω οτιδήποτε απλό έχει πάρα πολύ κόπο, πάρα πολλές... Θέλει εκπαίδευση, έτσι ακριβώς. Ποια είναι τα ωφέλη του NLP σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο? Λοιπόν, να ξεκινήσω με τα ωφέλη του NLP σε προσωπικό επίπεδο. Ο οποιοσδήποτε άνθρωπος γνωρίσει το νευρογλωσσικό προγραμματισμό, είτε λίγο είτε περισσότερο, μπορεί να γίνει πολύ καλύτερος σε οτιδήποτε κάνει. Για παράδειγμα, στο δικό σου επάγγελμα, είσαι μια εξαιρετική επαγγελματίας και το βλέπω από τον τρόπο με τον οποίο με έχεις προσεγγίσει από το πρώτο λεπτό μέχρι και τώρα, και σε ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλοί συναδελφοί σου οι οποίοι γνωρίζουν νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Εγώ δηλαδή που γνωρίζω τους τρόπους με τους οποίους κάποιος εκφέρει τον λόγο, μπορώ να καταλάβω ποιος από τους συναδέρφους σου έχει εντρυφήσει σε αυτό το θέμα. Οπότε μπορεί κάποιος να γίνει καλύτερος επαγγελματίας στο χώρο σου, αλλά και σε οποιοδήποτε χώρο. Θα μπορούσε κάποιος να γίνει καλύτερος εκπαιδευτής, καλύτερος δάσκαλος, καλύτερος καθηγητής, γνωρίζοντας νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Αλλά και σε ακόμα πιο προσωπικό επίπεδο, θα μπορούσε κάποιος να γίνει καλύτερος πατέρας ή καλύτερη μητέρα ή καλύτερος σύντροφος. Πώς γίνονται όλα αυτά? Δίνουμε έμφαση στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός διδάσκει ότι εάν εκπαιδευτείς σε αυτόν και μπορέσεις να γνωρίσεις πράγματα, σέβεσαι πολύ τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, δίνεις πολύ μεγάλη σημασία στην επικοινωνία που δημιουργείται και όλο αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνεις, δένει μετά και ένας πατέρας γίνεται καλύτερος πατέρας επειδή ακούει καλύτερα και εκφέρει καλύτερα το λόγο και έχει καλύτερα αποτελέσματα με το παιδί του. Ομοίως ένας καθηγητής, ένας δημοσιογράφος ή οτιδήποτε. Ένας μαθητής μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος. Γι' αυτό βοηθάει. Υπάρχουν άπειρες τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού για μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον χώρο της εκπαίδευσης.
και εφαρμόζονται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει μια τεχνική ορθογραφίας, για παράδειγμα, που είναι εκπληκτική, την οποία την εφάρμοζα παλιότερα όταν ασχολούμουν περισσότερο με το κομμάτι των μαθητών. Τώρα, σε προσωπικό επίπεδο είναι αυτά. Σε επαγγελματικό επίπεδο, εάν κάποιος εκπαιδευτεί, είναι μια μακροχρόνια εκπαίδευση και θα σύστηνα σε κάποιους ανθρώπους που ίσως μας ακούν τώρα και θα ήθελαν και εκεί να εκπαιδευτούν, να επιλέξουν πιο βαθιές μεθόδους εκπαίδευσης και όχι ταχύρυθμα σεμινάρια, γιατί τα ταχύρυθμα αγγίζουν την επιφάνεια απλώς και συνήθως η επιφάνεια δεν έχει πρέπει πολύ. Να ξέρεις και την ουσία. Πρέπει να ξέρεις και την ουσία. Αυτό. Έτσι ακριβώς. Δεν έχει πολύ ουσία μέσα της η επιφάνεια. Θα σύστηνα λοιπόν αν κάποιος θέλει να μπει σε βάθος, αν θέλει να εκπαιδευτεί και να βοηθήσει ανθρώπους επαγγελματικά, θα μπορούσε να το κάνει, αλλά πρέπει κάποιος και να το αγαπήσει. Βλέπω ανθρώπους που πολλές φορές προσπαθούν να το κάνουν τεχνικά. Δεν γίνεται τεχνικά. Πρέπει να το αγαπήσεις και να αγαπήσεις και τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου για να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Αν δεν το λατρέψεις και δεν μεταδώσεις αυτή την αγάπη, δεν αλλάζει τίποτα. Η αυτοπεποίθηση είναι ένα πράγμα που μπορεί να δουλευτεί με πολλούς τρόπους. Σίγουρα ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός έχει πολλές τεχνικές μέσα του για την αύξηση της αυτοπεποίθησης. Και η αλήθεια είναι, Νεκταρία μου, ότι η αυτοπεποίθηση είναι ένα πράγμα που, εάν κάποιος το έχει, είναι κοινός παρονομαστής σε πολλά πράγματα. Εάν έχεις αυτοπεποίθηση τώρα εσύ, θα μπορείς να κάνεις τη συνέντευξη με αυτοπεποίθηση, να οδηγήσεις με αυτοπεποίθηση, να συνάψεις σχέσεις με αυτοπεποίθηση. Είναι κοινός παρονομαστής σε πολλά. Απλώς το αναφέρω. Είναι ένα βασικό θεμέλιο. Είναι θεμέλιο. Έτσι ακριβώς. Μια βάση, ένα θεμέλιο, όπως το λες, πάνω στα οποία μπορούν να χτιστούν πολλά πράγματα. Αυτό. Και επίσης μπορούμε να ξεπεράσουμε και τις φοβίες μας μέσω του NLP. Βεβαίως. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Γιατί πάρα πολλοί από εμάς αντιμετωπίζουμε κάποια φοβία. Σωστό. Όλοι οι άνθρωποι, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Να πω όμως ότι είναι σίγουρα κάτι αποτελεσματικό, αλλά κάτι που το έχουμε συζητήσει και off the record, ότι δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ούτως ή άλλως τίποτα δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν υπάρχει σίγουρα μία μέθοδος που ταιριάζει για το 100% και στο 100% των ανθρώπων. Είναι μία μέθοδος που δεν ταιριάζει σε αυτούς που δεν θέλουν να πάρουν γρήγορα το αποτέλεσμα. Τώρα θα μου πεις, μα υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει να πάρει γρήγορα το αποτέλεσμα. Ναι, γιατί εξαρτάται από το χαρακτήρα του ανθρώπου και την γενικότερη θέαση των πραγμάτων στη ζωή. Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός λοιπόν έχει μια ιδιαιτερότητα πια. Ενώ είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός, είναι solution focused therapy. Δηλαδή είναι θεραπεία που είναι εστιασμένη αμιγώς 100% στο αποτέλεσμα. Δομείς το αποτέλεσμα και πηγαίνεις κατευθείαν προς αυτό. Άμεσα, γρήγορα. Κάποιος που θέλει να κινηθεί πιο αργά. Με τον ρυθμό του. Με έναν πολύ αργό ρυθμό ενδεχομένως. Που δεν έχει οικοδομήσει μέσα του ένα ξεκάθαρο στόχο. Δεν θα μπορέσει να βοηθηθεί. Αυτό πρέπει να το πούμε. Γιατί ενώ βοηθά πολλούς ανθρώπους, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ταιριάζει σαν ψυχοσύνθεση. Και είναι και φυσιολογικό. Είναι και φυσιολογικό. Γι' αυτό είμαστε εδώ να το δοκιμάσουμε. Έτσι, αυτό, έτσι, ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πώς πραγματοποιείται το NLP? Λοιπόν, να δώσουμε τη διαδικασία πάρα πολύ σύντομα. Εννοείται, με κίνδυνο να αφήσουμε πολλά κομμάτια απ' έξω, αλλά στην πραγματικότητα. Μια ιδέα. Στην πραγματικότητα, τι συμβαίνει? Οικοδομείται ένα στόχο μεταξύ του θεραπευτή. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη θεραπευτής, γιατί υποδηλώνει ότι ο άνθρωπος απέναντι έχει κάτι από το οποίο πρέπει να θεραπευτεί. Με μένα μου αρέσει περισσότερο η λέξη εκπαιδευτής, γιατί στην πραγματικότητα εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε να σκέφτονται διαφορετικά. Πολύ ωραία αυτά. Επικοδομητικότερα. Οπότε, ο εκπαιδευτής θα προτιμήσω να πω, κατά άλλους ο θεραπευτής, αλλά ενεργολογικά θέματα είναι αυτά. Οικοδομεί μαζί με τον εκπαιδευόμενό του ένα συγκεκριμένο στόχο και αποφασίζουν ποιος είναι αυτός. Και εκεί πάνω, ανάλογα με την προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, επιλέγουμε από όλες αυτές τις τεχνικές που έχουμε στη διάθεσή μας ποια είναι η καταλληλότερη. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού, αλλά δεν ταιριάζουν όλες σε όλους. Εξαρτάται από τη φύση του ζητήματος, από τον άνθρωπο, από το πόσα χρόνια ταλαιπωρείται με το δυσλειτουργικό τρόπο σκέψης. Οπότε, ο εκπαιδευόμενος και ο εκπαιδευτής συνεργάζονται και βρίσκουν πρώτα απ' όλα το στόχο, το είπαμε.
Δευτερευόντως όμως, ποιες είναι αυτές οι τεχνικές και οι μέθοδοι που μπορούν να βοηθήσουν να πιάσουμε άμεσα και γρήγορα το στόχο. Ναι, αυτό. Ο συγκεκριμένος στόχος θέλει και μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ακριβώς, δεν μπορούσα να το πω καλύτερα. Ένας συγκεκριμένος στόχος θα οικοδομηθεί πάνω σε συγκεκριμένα βήματα, τα οποία βήματα μπορεί να είναι αλλεπάλληλες τεχνικές. Ή μπορεί να είναι κάποιες τεχνικές που επαναλαμβάνονται, αλλά ουσιαστικά φτιάχνουμε αλυσίδα τεχνικών για να είναι πιο ισχυρό. Αλλά η αλυσίδα είναι διαφορετική για τον κάθε άνθρωπο. Δεν είναι κάτι πάντως που πρέπει να το φοβόμαστε. Όχι, είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι κάτι ευχάριστο. Πολλές φορές βγάζει κομμάτια που πρέπει να ξεριζωθούν, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο γίνεται για να μας οδηγήσει στο να έχουμε υγιέστερο τρόπο σκέψης. Υγιέστερος τρόπος σκέψης τι σημαίνει? Σημαίνει ότι περισσότερες μέρες της εβδομάδας νιώθω καλύτερα από ό,τι ένιωθα. Ναι. Στην πραγματικότητα, οι μικρές αλλαγές οικοδομούν μεγάλες. Δηλαδή, μια μεγάλη αλλαγή, σκέψου ότι θες να κάνεις ένα τεράστιο ταξίδι. Από το Βόλο στην Αυστραλία. Τι είναι το πρώτο που πρέπει να κάνεις? Ένα μικρό βήμα πιο, να σηκωθείς. Να σηκωθείς από τη θέση σου και να κάνεις το πρώτο μικρό βήμα για να βγεις από την πόρτα. Μικρό θα μου πεις, ναι, αλλά είναι το πρώτο βήμα. Αν δεν το κάνεις αυτό το πρώτο βήμα, δεν θα φτάσεις στην Αυστραλία. Ποια είναι η πιο ασυνήθιστη φοβία που έτυχε να αντιμετωπίσεις μέσω του NLP και η οποία είχε καλή κατάληξη? Θετική κατάληξη. Λοιπόν, θα πω κάτι το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ πρόσφατα και το λέω πρώτη φορά και πρώτη φορά δημοσίως ούτως ή άλλως, το οποίο είναι εκπληκτικό. Όταν το άκουσα, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ένας εγκέφαλος μπορεί να δημιουργήσει τέτοιο θέμα. Μου στέλνει μήνυμα μια κοπέλα και μου λέει θέλω να μιλήσουμε. Μιλάμε στο τηλέφωνο και μου λέει έχω μια φοβία συγκεκριμένη, πρέπει να με βοηθήσετε οπωσδήποτε. Έχω ακούσει άπειρα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω. Αυτό, παιδιά, το άκουσα πρώτη φορά. Μου λέει, έχω πρόβλημα με το γεγονός ότι γυρίζει η γη. Έμεινα για λίγα δευτερόλεπτα, δεν απάντησα τίποτα, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω ακριβώς. Τι εννοείται ακριβώς? Της λέω, μου λέει, δεν θέλω να γυρίζει η γη. Λέω, ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς με αυτό το πράγμα? Μου λέει ότι απλώς δεν θέλω. Θέλω να σταματήσει να γυρίζει. Εδώ λοιπόν, αυτό το ζήτημα αποφάσισα να το αναλάβω, ενώ υπό άλλες συνθήκες δεν το αναλάμβανα, γιατί κατευθείαν ήρθε στο νου μου μία ρίση του Bandler, του πρώτου συνδημιουργού του νευρογλωσσικού προγραμματισμού, ο οποίος Bandler έλεγε ότι για τα φανταστικά προβλήματα πρέπει να παράγουμε φανταστικές λύσεις. Το γεγονός αυτό ότι ενοχλεί το συγκεκριμένη κοπέλα ήταν ένα φανταστικό πρόβλημα. Δεν, στην καθημερινότητα μας δεν καταλαβαίνουμε ότι γυρίζει η γη, προφανώς. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή άλλωστε. Στο μυαλό μου. Έτσι ακριβώς. Οπότε για ένα φανταστικό πρόβλημα που δημιούργησε η φαντασία της, έπρεπε να δημιουργηθεί μια φανταστική λύση. Χρησιμοποίησα λοιπόν μια φανταστική λύση που είχε μέσα και νευρογλωσσικό προγραμματισμό και υπνοθεραπεία. Έβαλα την κοπέλα σε κατάσταση ύπνωσης και της έδωσα στα χέρια της ένα κόκκινο κουμπί και της είπα ότι κάθε φορά που θα ενοχλείται από την ιδέα, τη φανταστική ιδέα ότι η γη κινείται, θα κλείνει τα μάτια της, θα κατεβαίνει ξανά σε κατάσταση ύπνωσης, θα πατάει το κόκκινο κουμπί και αυτομάτως η γη θα σταματάει. Και όταν ανοίγει τα μάτια της, γύρω-γύρω θα βλέπει ακίνητα αντικείμενα που υπάρχουν παντού ούτως ή άλλως, τα οποία θα φανερώνουν ότι πραγματικά το κόκκινο κουμπί έκανε τη δουλειά της. Ναι, και τη γη έχει σταματήσει. Φαίνεται αστείο. Όχι. Όμως, ήταν ένα φανταστικό κόκκινο κουμπί για ένα φανταστικό πρόβλημα. Η κοπέλα, όταν το άκουσε, μου λέει: θα το δοκιμάσω, δεν έχω να χάσω τίποτα. Όντως δεν είχε να χάσει. Το δοκίμασε και μετά τις 10 πρώτες φορές που το εφάρμοσε, άρχισε να γελάει τόσο πολύ με το συνδυασμό, που αυτομάτως η ιδέα με το χιούμορ και το γέλιο που της προκάλεσε αποδυναμώθηκε τόσο πολύ και εξαϊλώθηκε. Όταν το ξεκίνησα να το κάνω, δεν ήξερα τι αποτέλεσμα θα έχει, προφανώς. Αλλά το αποτέλεσμα που πήραμε και για μένα και για την ίδια, εμένα με εντυπωσίασε, την ίδια βέβαια φυσικά την ηρέμησε προφανώς. Μπορεί μια φοβία να μας φαίνεται πολύ παράλογη, αλλά για το άτομο το οποίο την έχει είναι πραγματικά βάναυσο. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και θα πρέπει να δείχνουμε μια τάδε κατανόηση ή αν όχι κατανόηση, τουλάχιστον να σεβόμαστε. Έτσι ακριβώς, γιατί μας μπορεί να μας φαίνεται από έξω ασήμαντο, αλλά εφόσον ο άλλος το φέρνει στο τραπέζι, για εκείνον είναι σημαντικό. Οπότε, επειδή είναι σημαντικό, σεβόμαστε τη σημαντικότητά του και προσπαθούμε με όσους τρόπους γνωρίζουμε να τον οδηγήσουμε σε κάτι θετικότερο.
Πώς λειτουργεί το υποσυνείδητο? Μα, πολύ ωραία ερώτηση. Και ερώτηση με βάθος. Έχουν γραφτεί άπειρα βιβλία. Ο υποσυνείδητος νους, σε αντίθεση με το συνειδητό, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, να το πω έτσι συμβολικά, αποθήκη πραγμάτων, όπου αποθηκεύονται μέσα τα πάντα. Συνήθειες, επιτυχίες, κατορθώματα, συναισθήματα. Μια μεγάλη αποθήκη όπου σε κάθε δωμάτιό της υπάρχουν πράγματα. Για τους περισσότερους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, πιστεύουν ότι επιλέγουμε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας συνειδητά. Αυτό είναι ψέμα. Πολλές φορές έχουμε την ψευδαίσθηση της συνειδητής επιλογής, ενώ υποσυνείδητα επιλέγουμε. Και λέμε, α, ξέρω ακριβώς. Όχι, δεν ξέρουμε. Η διαφορά είναι βέβαια ότι ο υποσυνείδητος νους έχει τόσο μεγάλη δύναμη ώστε να επεξεργάζεται πάρα πολλές πληροφορίες ταυτόχρονα. Σκέψου ότι ο συνειδητός νους δεν μπορεί να επεξεργαστεί πάνω από 7 πληροφορίες. 7 συν πλην 2, δηλαδή 5 minimum, 9 maximum. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εσύ συνειδητά ξέρεις ότι κάθεσαι στον καναπέ, η αίσθηση που αφήνουν τα ρούχα σου επάνω μπορεί να είναι έτσι, να σου αφήνουν κάποια αίσθηση, με ακούς, οι λέξεις φτάνουν στα αυτιά σου. Ο υποσυνείδητος νους όμως επεξεργάζεται, ας πούμε, για παράδειγμα, πόσες φορές θα ανοικοκλείσεις τα μάτια σου. Το ρυθμό της αναπνοής. Εσύ δεν σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή συνειδητά, α, εγώ τώρα σε 3 δευτερόλεπτα πρέπει να κλείσω τα μάτια μου. Ή συνειδητά αναπνέω από πάνω, ή συνειδητά αναπνέω πιο γρήγορα. Όχι. Ο υποσυνείδητος νους λοιπόν επεξεργάζεται πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και σκέψου αν ο υποσυνείδητος νους έχει τη δύναμη να μετακινήσει ένα χέρι χωρίς εσύ να το μετακινήσει συνειδητά, σκέψου τι δύναμη έχει πάνω μας, στις ιδέες μας, στις σκέψεις μας, στα συμπεριφορικά μας μοτίβα. Οπότε το NLP μας βοηθάει να εισχωρήσουμε μέσα στο υποσυνείδητο υπό μία έννοια για να βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Ναι, ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός σε συνδυασμό με την υπνοθεραπεία, εγώ θα έλεγα, γιατί αυτά τα δύο είναι αδερφάκια, πηγαίνουν μαζί. Και αν κάποιος ξέρει πώς να τα συνδυάσει σωστά, μπορεί να κρεσεντάρει το αποτέλεσμα που θα πάρει. Εγώ πια συνδυάζω πάντα το νευρογλωσσικό με την υπνοθεραπεία, γιατί το ένα βοηθάει το άλλο. Οπότε, εφόσον μπορώ να έχω ένα θετικότερο αποτέλεσμα, γιατί να μην το κάνω. Και τώρα πάμε στη τελευταία μας την ερώτηση. Ωραία. Πες μας κάτι που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, μια μέθοδο, μια τεχνική από μόνος του για να χαλαρώσει. Λοιπόν, ναι, μπορούμε να πούμε το πιο απλό πράγμα, το οποίο έκαναν και οι εκπαιδευτές μου σε Αγγλία και Αμερική, που είναι πολύ απλό ουσιαστικά, γι' αυτό το χρησιμοποιούν. Μια απλή τεχνική αγκύρωση, έτσι λέγεται, το anchoring. Ουσιαστικά τι κάνουμε. Συνδυάζουμε ένα εξωτερικό ερέθισμα με μια εσωτερική αντίδραση που θέλουμε να πετύχουμε. Μπαίνουμε μέσα σε μια θετική κατάσταση. Αν θέλεις να το δοκιμάσουμε σε σένα, να το κάνεις. Αμέ, είμαι έτοιμη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σου ζητήσω λοιπόν να, αν θέλεις, μπορεί να το κάνεις είτε με κλειστά ή με ανοιχτά τα μάτια. Είναι πολύ απλό. Δεν ξέρω με τι αισθάνεσαι πιο άνετα. Τώρα, επειδή έχουμε την κάμερα, ας το κάνουμε με ανοιχτά τα μάτια. Με ανοιχτά τα μάτια. Αλλά εσύ το κάνουμε με κλειστά τα μάτια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία συμβουλή. Λοιπόν, και εγώ με κλειστά τα μάτια το κάνω. Συνήθως είναι πιο αποτελεσματικό. Βρες μια στιγμή όπου ένιωθες πραγματικά ήρεμη. Όταν άκουγες κάποιον οικείο άνθρωπο ή σε ένα πολύ οικείο σου μέρος, μια στιγμή ηρεμίας και χαλάρωσης. Μου ήρθε μια. Ήρθε. Δεν θέλω να μου πεις πια. Θέλω να μου πεις τι βλέπεις σε αυτή τη στιγμή που είσαι μέσα. Να περιγράψω τη σκηνή. Όσα στοιχεία θέλεις να δώσεις. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται να δώσεις πολλά. Είμαι στο μπαλκόνι μου. Mm-hmm. Και αφήνω το βλέμμα μου να πέφτει πάνω στο παπαγαλάκι μου, το οποίο κελαϊδάει. Τέλεια. Αυτή η στιγμή σε χαλαρώνει. Ναι. Νιώθεις χαλάρωση. Το κελάιδημα του πουλιού. Αυτό που ακούς. Πού νιώθεις μεγαλύτερη χαλάρωση, σε ποιο σημείο? Αν σκανάρεις το σώμα σου από πάνω μέχρι κάτω. Θα μπορούσα να πω στην πλάτη. Στην πλάτη. Πολύ ωραία. Θέλω να ενώσεις τώρα από το δεξί ή από το αριστερό σου χέρι, εσύ επιλέξεις από το δεξί, τον αντίχειρα με το δίκτυ, έτσι ακριβώς, δεν ξέρω αν φαίνεται, κράτησε τα ενωμένα και εγώ θα αρχίσω να συνδέσω ουσιαστικά όλη αυτή την υπέροχη εμπειρία μέσα στην οποία μπήκες με αυτό το ερέθισμα. Mm-hmm. Ποιος είναι ο σκοπός? Στο μέλλον, κάθε φορά που το θέλεις να ανασύρεις από μέσα σε αυτή την πολύ ωραία στιγμή ηρεμίας που περιέγραψες τώρα, μπορείς να κάνεις αυτό κλείνοντας τα μάτια σου και αυτομάτως, αν το κάνεις αρκετές φορές βέβαια, για να μπορέσει να δημιουργηθεί η σύνδεση ερέθισμα και εσωτερική αντίδραση, okay, τότε θα έρχεται αυτομάτως αυτό το πράγμα. Οπότε, κράτησε το έτσι, άκουσε ξανά το παπαγαλάκι σου, ακριβώς πως και λαϊδάει, και νιώσε υπέροχα
Νιώσε όλη αυτή την ηρεμία που υπάρχει στην πλάτη να περνάει από την μπροστά πλευρά, έτσι υπέροχα. Και άκουσε το παπαγαλάκι και δες τα χρώματα που έχει. Και άσε αυτή την ηρεμία που από την πλάτη μεταφέρθηκε μπροστά να κατέβει ή προς τα κάτω ή να ανέβει προς τα πάνω τώρα. Και καθώς ακούς το παπαγαλάκι και καθώς βλέπεις τα χρώματα του στο μπαλκόνι σου, όλη αυτή η υπέροχη εμπειρία και η χαλάρωση που από πίσω μεταφέρθηκε μπροστά, καθώς με ακούς και η ανάσα σου έχει χαλαρώσει, έτσι, μεταφέρεται ακριβώς εδώ. Και κάθε φορά που θα θέλεις να μπεις στην ίδια κατάσταση χαλάρωσης και ηρεμίας, θα ενώνεις τον αριστερό σου αντίχειρα με τον αριστερό σου δείκτη. Και όταν αισθανθείς ότι εκεί υπάρχει αυτή η υπέροχη εμπειρία αποθηκευμένη, μπορείς να αφήσεις τα δάχτυλά σου να ξεχωρίσουν. Και μόνο τότε. Έτσι. Πώς νιώθεις? Υπέροχα. Μόνο που σκέφτηκα τη ρουμίτσα μου. Τέλεια. Το παπαγαλάκι μου. Τέλεια. Αυτό είναι. Τώρα, αν το επαναλάβεις τη διαδικασία, έτσι μια βαθιά ανάσα και ακόμα πιο χαλαρά, νεκταρία μου, μπράβο, σημαίνει ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό το λέω για ανθρώπους που βλέπουν και ενδεχομένως δεν ξέρουν. Έχει μαλακώσει και το πρόσωπό σου πάρα πολύ και αυτό είναι ένα δείγμα ότι αυτή η διαδικασία της αγκύρωσης, που έγινε πολύ σύντομα, νομίζω σε διάρκεια δεν θα πήρε πάνω από 2-3 λεπτά. Κάτι πολύ εύκολο που μπορεί. Και ευχάριστο κιόλας. Και ευχάριστο. Που μπορεί να το δοκιμάσει οποιοδήποτε με το οτιδήποτε. Έτσι. Εγώ θέλω να πω ότι έχω αγκυρώσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, δεν δείχνω τώρα ποιο κτλ. Και τούρτα σοκολάτα. Βέβαια. Που είναι υπέροχη αίσθηση. Άμα θέλω να ηρεμήσω και δεν έχω τούρτα σοκολάτα, ενεργοποιώ μία άγκυρα που έχω φτιάξει και μπαίνω σε αυτήν την υπέροχη κατάσταση. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα πάντα. Η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό, αν θα μπορούσαμε να δώσουμε μία συμβουλή τελευταία, είναι ότι χρησιμοποιήστε τις απίστευτες δυνατότητες που έχει ο εγκέφαλός σας, τόσο το συνειδητό κομμάτι, αλλά κυρίως το υποσυνείδητο κομμάτι. Αυτό είναι η καλύτερη συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε. Αγαπημένοι μου, κάπου εδώ τελειώνει το σημερινό επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Τσουκνίδη που ήταν μαζί μας. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και που μας φιλοξένησες στο χώρο σου. Και εγώ σε ευχαριστώ, Νεκταρία μου, γιατί ξέρω ότι δίνεις αρκετά χιλιόμετρα και το ξαναλέω, είναι μεγάλη τιμή που το έκανες αυτό για πολλούς λόγους και σε ευχαριστώ πολύ, γιατί ξέρω ότι είχε και κόπο, όμως είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα δικαιώνει και εμένα και εσένα και όσοι θα μας δουν. Σίγουρα. Γι' αυτό είμαι 100% σίγουρος. Ευχαριστώ πολύ και πάλι, πραγματικά. Ευχαριστώ. Αν θέλετε τη δική μου γνώμη, σας προτείνω να το δοκιμάσετε, το NLP. Δοκιμάστε, δεν έχετε κάτι να χάσετε και είμαι σίγουρη ότι θα δείτε αποτελέσματα. Το Δημήτρη Τσουκνιδή μπορείτε να το βρείτε στο site tsuknidis.gr. Έτσι ακριβώς, ναι. Για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Ναι, για συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να δουλέψουμε, οποιοδήποτε μπορεί να στείλει ένα mail ή ένα τηλέφωνο, το πιο απλό πράγμα. Είναι πολύ απλή επικοινωνία στις μέρες μας, ούτως ή άλλως. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με ένα καινούριο θέμα. Φιλάκια πολλά. Έχει αρχίσει να κουρκουρίζει η κοιλιά μου, πάλι καλά που δεν είναι το μικρόφωνο εδώ. Πεινά. Θα ακουγότανε. Το Δημήτρη Τσουκνιδή μπορείτε να τον βρείτε στο site tsuknidis.com. .gr. Δεν μπορώ να σου... Παλιά ήταν, αυτό το αλλάξαμε. Λοιπόν, τώρα η τρίτη είναι καλή. Θα το πω. Είναι η Τίνα, πραγματικά με πάει γυλιά. Τσουκνιδής.gr. Τσουκνιδής.gr. Ναι, πάμε.